Αγγερέκου, πρόεδρο ΕΟ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγερέκου. Και κερκυραία μέχρι μέχρι το Μεδούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ που με βάλετε στο κλίμα της Κέρκυρας. Είναι πολύ μεγάλη μας η χαρά και η τιμή που σας έχουμε κοντά μας, πραγματικά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κανονικά τώρα, σε μια κανονική χώρα που λέει ότι ο τουρισμός είναι η βαριά της βιομηχανία, εσείς είσαστε υπουργός τουρισμού. Δεν είσαστε πρόεδρος του ΕΟΤ. Κανονικά. Αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος του ΟΤ. Έχω υπάρξει όμως και βεβαίως υπουργός τουρισμού και πολιτισμού και έχω δουλέψει για τον τουρισμό όλα αυτά τα χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας, αν θέλετε, σε αυτό το τομέα πάρα πολύ. Τουρισμός και πολιτισμός, τα οποία συνδέονται κιόλας. Απολύτως αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχετε δώσει την ψυχή σας, έχετε καταθέσει την ψυχή σας σε αυτό το κομμάτι, το οποίο φαίνεται ότι το αγαπάτε πολύ. Οπότε λοιπόν και βγαίνει προς τα έξω και φυσικά επιλύοντας πάντα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο δικό σας τομέα. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από αυτό, να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η τουριστική περίοδος για φέτος, γιατί ακούμε ότι το 2023. Για μας εδώ, για τη χώρα μας, θα είναι η καλύτερη χρονιά στον τουρισμό. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ήδη αυξήσει το πρώτο τετράμινο σε σχέση και με το 19 ακόμη, που ήταν ένα ορόσημο, αν θέλετε. Ένα συν 5,9% σε αφίξεις με διεθνείς επιβάτες. Έχουμε μία, ας το πούμε, πρόβλεψη, αν οι ροές συνεχίσουν έτσι χωρίς κάτι απρόβλεπτο που το απευχόμεθα όλοι, να φτάσουμε οριακά και στο 18,2 δις, που οριακά θα το ξεπεράσουμε το 19. Ξεκινήσαμε λοιπόν καλά. Θα ξεπεράσουμε, λέτε, το τζίρο διάθεση της χρονιάς ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, η οποία έφερε στα ταμεία 18,2 οριακά. Δις. Αυτό θα ξεπεραστεί, λέτε. Που μεταφράζεται σε πόσα οριακά, εκατομμύρια. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη. Σε πόσα εκατομμύρια αφίξεις μεταφράζεται αυτό? Θα το δούμε, εννοείται, πώς προβλέπουμε να γίνει αυτό. Θα δούμε, είναι γύρω στις επισκέψεις, εννοείται, επισκεψιμότητα, 30 περίπου εκατομμύρια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αυτό θέλω πάρα πολύ να το περάσουμε προς τα έξω. Δεν είναι μόνο πόσοι επισκέπτες έρχονται, τουρίστες, που πραγματικά έχει ανέβει πάρα πολύ και σε σχέση με πέρυσι, αλλά και φτάνουμε στα επίπεδα του 19 που είναι πολύ σημαντικό. Είναι και η ποιότητα, είναι το αποτύπωμα που αφήνουν στη χώρα μας, είναι το οικονομικό feedback που έχουμε από αυτές τις επισκέψεις. Και στόχος μας λοιπόν είναι η αναβάθμιση του τουρισμού μας, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Γι' αυτό και αν δείτε, οι καμπάνιες μας στο ΝΕΟΤ έχουν αυτή τη στόχευση. Θεματικός τουρισμός, βιώσιμος τουρισμός, ανάδειξη άλλων περιοχών εκτός από τον πολύ διάσημο, αν θέλετε, και πολύ γνωστών προορισμών μας, ούτως ώστε οι ροές μας να διαχυθούν στο χώρο και στο χρόνο. Και να μην γίνεται μια απόλυτη συσσόρευση όπως τόσα χρόνια σε απλά τους καλοκαιρινούς μήνες και οι υπόλοιποι μήνες να είναι σχεδόν κενοί. Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται ως πολιτική. Πολύ στα νησιά πια. Η αλήθεια είναι πόσους να αντέξει πια η Σαντορίνη, πόσους να αντέξει Πάρος, πόσους να αντέξει Μύκονος. Δεν λέω ευπρόσδεκτοι είναι όλοι. Αλλά εκεί τώρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει αρχίσει και συζητιέται στα νησιά πολύ έντονα και γενικότερα. Υπάρχει ένα ζήτημα βιωσιμότητας. Δηλαδή, στην Καλντέρα, πας να περπατήσεις την ώρα του ηλιοβασιλέματος και είναι σαν να σχολάει γήπεδο. Κοιτάξτε, η Σαντορίνη είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη στην Ελλάδα και ένας προορισμός που ξέρετε πολύ καλά ότι παγκόσμια έχει τεράστια δύναμη. Στηρίζουμε αυτό. Επίσης, είναι σημαντικό που η Σαντορίνη έχει αντιληφθεί τα όποια, αν θέλετε, λάθη μπορεί να έχουν γίνει με την ταχύτατη ανάπτυξη του νησιού. Οπότε και σε επίπεδο υποδομών έχει αρχίσει και φροντίζει εδώ και τα τελευταία χρόνια τις υποδομές της, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει πάντοτε να βλέπουμε ο αριθμός επισκεπτών σε ένα μέρος αν ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που μπορούμε να του δώσουμε και στις υποδομές του νησιού. Ανταποκρίνονται, κύριε Αγγερέκου. Έτσι δεν είναι? Σωστά, έτσι όπως το θέτετε. Ανταποκρίνονται, είσαστε ικανοποιημένοι σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχει μια εξέλιξη πολύ θετική, υπάρχει ακόμη δρόμος, αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά μέσα συνεργασία μαζί μας και με τον ΝΟΤ, την περιφέρεια που ανήκει η Σαντορίνη, αλλά και με τους Δήμους. Έχουμε μια άριστη συνεργασία, τόσο ώστε και με την
βοήθειά μας, μέσα εισαγωγικά αν θέλετε, και με την καθοδήγηση και με την συνεργασία τη θετική, μπορούμε πραγματικά να δούμε την επόμενη μέρα της Σαντορίνης ή άλλων νησιών, όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι άλλα νησιά, να δούμε πώς μπορεί να εξισορροπήσει αυτό το μοντέλο σε μια εποχή χωρίς να καταστρέφει τον τόπο, να κρατάει πολύ ψηλά στην ατζέντα των επισκεπτών μας τον προορισμό, αλλά επίσης αυτός που θα έρχεται να φεύγει απόλυτα ικανοποιημένος, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποια θέματα σε σχέση με υπηρεσίες, όπως είπαμε, ή αν θέλετε και άκρατη ακρίβεια σε μερικές περιπτώσεις, που και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Πάντως το θέμα αυτό. Άρα το λοιπόν οποίο κοιτάμε μια νέα ισορροπία και σωστά βρίσκουμε ανοιχτά αυτιά σε αυτό. Είπατε μία λέξη μαγική, και έτσι θα μου επιτρέψετε από αυτή να κάνω και την επόμενη ερώτησή μου, να σταθώ. Είπατε τη λέξη ακρίβεια. Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουμε ζήσει ίσως περισσότερο από ποτέ, καταθέτω την προσωπική μου άποψη, ότι ή δεν θα βρούμε καταλήμματα εκεί που θέλουμε φέτος να πάμε να κάνουμε, να περάσουμε κάποιες λίγες μέρες διακοπές με την οικογένειά μας, ή αν θα βρούμε καταλήμματα, θα βρούμε σε τιμές οι οποίες κυριολεκτικά είναι στα ύψη. Αυτό το θέμα, γιατί συμβαίνει φέτος τόσο έντονο και πώς μπορεί να λυθεί, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν υπάρχει, αυτό είναι ένα διεθνές φαινόμενο, και ας το περιορίσουμε και στο ευρωπαϊκό φαινόμενο. Υπάρχει δηλαδή μια αύξηση των τιμών. Έχουμε ένα μέσο όρο 11% αύξηση στα ξενοδοχεία. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οφείλεται και στην ακρίβεια γενικότερα της ζωής στην Ελλάδα, της προμήθειας των προϊόντων για τα ξενοδοχεία, της ενεργειακής κρίσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι κατανοητά. Όμως θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτό ναι μεν είναι θεμητό, οπότε βλέπεις μια μικρή αύξηση, αλλά από εκεί και πέρα θα λέμε ένα δυνατό όχι σε φαινόμενα, αν θέλετε, υπερκερδών, εσχροκέρδες, που και αυτά ευτυχώς μεμονωμένα, αλλά ούτε αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτό έχει να κάνει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς βέβαια, που πρέπει να είναι πολύ δυνατοί και πολύ αποτελεσματικοί, γιατί δύσκολα χτίζεις μια εξαιρετικά καλή φήμη για μια χώρα, για ένα τόπο, και πολύ εύκολα μπορεί να, να καταστρέψει αυτή τη φήμη. Πάντως, οπότε χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Έβλεπα τα reports κάποιων οργανισμών, οι οποίοι έχουν, μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών δηλαδή, οι οποίοι έχουν κυρίως ως χώρα την οποία εξυπηρετούν τη Γερμανία, οι οποίοι έλεγαν ότι η Ελλάδα πια είναι υπερτιμημένη. Και να σας πω την αλήθεια, ο καθένας από εμάς κάνοντας μια έρευνα αγοράς, αυτό το καταλαβαίνει. Πας σε νησιά, ψάχνεις να βρεις δωμάτια σε νησιά, τα οποία θεωρούνταν άγονη γραμμή μέχρι πριν από, όχι πριν από 20 χρόνια, πριν από μια πενταετία, και δεν βρίσκεις δωμάτιο κάτω από 120. Δηλαδή είμαστε μια τουριστική χώρα. Γινόμαστε μια τουριστική χώρα με αρκετά υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κτλ. Ναι, όλα παραδείγματα, στην οποία όμως δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι η Γερμανία έχει μπει επίσημα σε ύφεση. Άρα λοιπόν, ναι, η Ελλάδα μπορεί να είναι ακριβότερη από κάποιες άλλες χώρες. Γι' αυτό βλέπουμε μία μείωση όσον αφορά στις κρατήσεις από πλευράς Γερμανίας και Γαλλίας, θα λέγαμε. Αυτό έχει να κάνει με την ίδια τη χώρα και με τα προβλήματα τα οικονομικά που έχει. Αυτό που λέτε όμως, μας δίνει όμως και αυτό το πρόβλημα που λέτε, που ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, αλλά μας δίνει και τη δυνατότητα να γίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ας δούμε λοιπόν τις άλλες επιλογές που έχουμε. Σε λιγότερο γνωστά νησιά, σε παράκτες περιοχές, σε περιοχές που δεν είναι τόσο διάσημες, αν θέλετε, και πολύ φημισμένες, που προσφέρουν όμως εξίσου μοναδικές εμπειρίες. Και επίσης ας επιλέξουμε όσο μπορούμε, δεν μιλάω για τους δημόσιους υπαλλήλους, αν θέλετε, που έχουν συγκεκριμένο πεδίο, που είναι ο Αύγουστος κυρίως, και αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει λίγο να δούμε πώς μπορεί να μη συσσωρεύεται όλο αυτό σε ένα μήνα, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ιδέα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να γίνεται μια επιλογή. Υπάρχει κάποια ιδέα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, έχετε συζητήσει καθόλου με τους αρμόδιους υπουργούς για το πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί? Εμείς στο ΝΕΟΤ προβάλλουμε τη χώρα μας, έχουμε την ευθύνη για άλλα θέματα φυσικά, αλλά μιλώντας γενικότερα, όποιος έχει δουλέψει στον τουρισμό και μπορεί να πει μια άποψη, θα την έλεγα. Βεβαίως θα την πω, ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε πώς θα επιμηκυνθεί η περίοδος σε όλα τα επίπεδα. Κατά πόσο μπορεί να γίνει ή όχι, είναι αρμοδιότητα άλλων υπουργείων. Αλλά αν καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι, μπορούν να βρουν κάποιες λύσεις. Οπωσδήποτε λοιπόν το ζητούμενό μας είναι να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο με πλάγιους μήνες όσο μπορούμε. Και εδώ μπορούμε να δώσουμε κίνητρα, να υπάρχουν άλλες πολιτικές, αυτό που είπαμε πριν από λίγο.
και επίσης σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν υπέροχα μέρη σε όλη την Ελλάδα που ταξιδεύουμε, που κάνω περιοδίες, τα οποία έχουν τέτοια τοπική ταυτότητα, πολύ σημαντική, πολύ σπουδαία, που μπορεί κανείς να ζήσει μοναδικές εμπειρίες κοντά στη φύση, μέσα στην παράδοση, στην ιστορία του τόπου, με τη γαστρονομία την τοπική, να νιώσει δηλαδή ντόπιος για λίγες μέρες. Αυτό λέμε και για τους ξένους μας. Αυτό είναι δηλαδή και το μότο μας. Έλα στην Ελλάδα να νιώσεις ντόπιος για λίγες μέρες. Να μπεις έτσι λίγο στο πετσί και στην ψυχή πιο πολύ αυτής της χώρας. Διαφορετικά από τι θα διαφέρουμε με άλλες χώρες που προσφέρουν και αυτές πολύ υψηλές υπηρεσίες, αν θέλετε, ή το all inclusive θέμα, το οποίο και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υφίσταται, υπάρχει και σαν προϊόν υπάρχει, αλλά δεν και πρέπει η Ελλάδα μας. Είναι ένα premium. Ακριβώς. Είναι όμως ένα premium προϊόν. Επαναλαμβάνω και το, δεν είναι mass production. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπία. Η Ελλάδα, επειδή προσφέρει πάρα πολλά είδη τουρισμού λόγω της πολυνησίας της αλλά και της ορεινής της χώρας, δεν είναι τυχαίο που η καμπάνια μας επίσης για πρώτη φορά δείχνει μια Ελλάδα που έχει και χειμώνα, ούτως ώστε να αναπτύξουν και αυτό το κομμάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τα πάντα λοιπόν αυτή κυρία η χώρα. Κυρία Γερέκου, υπάρχουν άρα πολλές πρέπει επιλογές. Να στοχεύσουμε και να μπορέσουμε να το περάσουμε στον κόσμο. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Υπάρχουν πολλές επιλογές έτσι όπως το θέτετε, είτε επιλέξει κάποιος κάποιο νησί, είτε ακόμα και κάποιο άλλο σημείο της Ελλάδας και Πελοπόννησο μπορεί να πάει και πιο ψηλά να ανέβει. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θαυμάσια. Έτσι, εννοείται, πολύ ωραία μέρη. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα το τελευταίο διάστημα, το οποίο παρατηρείται, με τις ελλείψεις στο προσωπικό. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους σε διάφορα σημεία, σε πολλά νησιά μας, είτε οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, καταλήμματα, είτε επίσης είναι ιδιοκτήτες σε χώρους εστίασης. Ακριβώς. Οι οποίοι ψάχνουν λοιπόν να βρουν δυναμικό και δεν βρίσκουν. Δίκιο. Δηλαδή, από τη μία, ίσως δεν βοηθάει, δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο. Από την άλλη, ίσως και το χώρος και το θέμα της στέγασης έχει μπει και αυτό στο τραπέζι και δημιουργεί αρκετά θέματα σε πολλούς το να πάνε κάτω και να δουλέψουν. Πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί, δηλαδή ποιο είναι το δικό σας πλάνο πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει? Να μου επιτρέψετε πριν να προσθέσω στο προηγούμενο μας θέμα. Βεβαίως. Ότι για τους ανθρώπους που πραγματικά δυσκολεύονται να κάνουν διακοπές, έχουμε δύο βοηθητικά εργαλεία. Το ένα έκλεισε όσον αφορά τις αιτήσεις και θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου. Είναι ο κοινωνικός τουρισμός και τουρισμός για όλους με τα vouchers.gov που δίνει το Υπουργείο Τουρισμού. Αυτά τα κρατάμε ως κάποια εργαλεία. Δεν καλύπτουν όλους. Οπωσδήποτε είναι μια βοήθεια γύρω στα 100 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε τον κόσμο που δεν μπορεί να μπορέσει να απολαύσει. Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Ακριβώς. Και θα πρέπει τα να έχουμε το σκεφτούμε παρουσιάσει πάντως, οικογένειες. Κυρία Γερέκου, αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή μας αναλυτικά με εκλεκτούς καλεσμένους που μας έχουν βοηθήσει στα το προγράμματα γνωρίζω. Αυτά. Και πάμε, πάμε να δούμε για το προσωπικό τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που με ρωτήσατε τώρα είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό απασχολεί όλη την Ευρώπη. Έχουμε έλλειψη προσωπικού. Σύμφωνα με μία έρευνα του INSETE, έχουμε γύρω σε 100.000 έλλειψη προσωπικού σε όλα τα πεδία του τουριστικού φάσματος. Εστίαση, ξενοδοχεία κτλ. Αυτό έχει κάποιους λόγους που συμβαίνει, κάποιες αιτίες. Η μία από αυτές είναι η περίοδος του COVID, που έχουν γίνει άλλες επιλογές σε σχέση με την εργασία. Λόγω του COVID, καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός ήταν αρκετά πιεσμένος. Επίσης, οι συνθήκες που λέτε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά και αυτές όμως δεν μπορούμε να πούμε είναι μία ή δύο, είναι περισσότερες από δύο ή τρεις. Άρα, δημιουργούν μία συνθήκη λίγο αποτρεπτική για τους νέους μας, όταν δηλαδή στην εργασία τους δεν αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που πρέπει και μισθολογικά, αν θέλετε, αλλά και σε επίπεδο διαβίωσης. Είναι ένα θέμα. Και τρίτον, πρέπει να καταλάβουμε να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τι σημαίνει τουρισμός για την Ελλάδα και τι σημαίνει δουλεύω στον τουρισμό. Απαιτείται λοιπόν μια μεταρρυθμιστική τομή που ήδη είχε ξεκινήσει και με τη Σοφία Ζαχαράκη, οφείλουμε να το πούμε, την Υφυπουργό Τουρισμού, από το πεδίο της εκπαίδευσης. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε λοιπόν και να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευσή μας και όχι μόνο ξέρετε, παίρνοντας ένα πτυχίο που θα μας επιτρέψει να δουλέψουμε, αλλά και με το συνεχές reskilling, όπως λέμε. Τη συνεχή εκπαίδευση, τη συνεχή αναβάθμιση της ίδιας της εκπαιδευτικής μας δυνατότητας και της εκμάθησης των νέων τάσεων και τα λοιπά, των νέων, της νέας δυνατότητας, τα skills, αυτά που πρέπει, οι ικανότητες που πρέπει να έχουμε για να δουλεύουμε σε ένα τέτοιο χώρο. Άρα, από τη μία, λοιπόν, μία πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, τι σημαίνει τουριστικό επάγγελμα,
σε όλα τα επίπεδά του, σε όλα τα επίπεδά του, και από την άλλη ελεκτικοί μηχανισμοί για να δούμε πραγματικά και να μην επιτρέπουμε φαινόμενα που αποτρέπουν τους νέους μας να δουλέψουν στον χώρο του τουρισμού. Και βέβαια η συλλογική σύμβαση που ανανεώθηκε και έγινε είναι πολύ σημαντική. Αυτή θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι καθολική και αναγκαία και απαραίτητη και αναγκαστική. Άρα θέλω να πω ότι προσπαθούμε και θα μπει, πιστεύω, ένα μέτρο, μια ισορροπία σε όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Να τονίσουμε βέβαια όμως ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους τους ως οφείλουν. Σωστά και μισθολογικά και από πλευράς διαβίωσης. Υπάρχουν όμως και άλλοι που όχι. Και αυτό πρέπει να το καταστηλητεύσουμε. Ελεκτικοί μηχανισμοί λοιπόν περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Και για την ασφάλεια του τουριστικού μας προϊόντος, αλλά και για τους εργασιακούς όρους που θα δουλέψουν τα παιδιά μας, οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι του τουρισμού. Μάλιστα. Τώρα, βλέποντάς σας εκεί πέρα, το συζητάγαμε κιόλας με την Άννα λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη αυτή, έχουμε μια μικρή απορία για το πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια πολύ τεχνοκρατική δουλειά όπως είναι αυτή που κάνετε εκεί, έτσι, και χειρίζεται ένα κομμάτι το οποίο η Ελλάδα το χαρακτηρίζει βαριά της βιομηχανία, ταυτόχρονα να έχει στο μυαλό του να βρει το καλό σενάριο, τον καλό ρόλο, γιατί δεν έχετε αφήσει καθόλου το ρόλο σας, τη δουλειά σας, το επάγγελμά σας, την καλλιτεχνική σας υπόσταση. Αυτά παντρεύονται κάπως, μπορούν να παντρευτούν και είναι εύκολο. Μπορούν να το κάνουν όλοι. Ναι, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό και ευλογημένο, γιατί η προσπάθειά μας και εδώ μέσα στον ΕΟΤ και εμένα προσωπικά είναι να δημιουργήσω αυτή τη σύνδεση μεταξύ της οικονομίας, της φιλοξενίας, του τουρισμού, των ελληνικών προϊόντων και τον πολιτισμό, της τοπικής δηλαδή ταυτότητας. Λοιπόν, μετά από 15 χρόνια, όταν μου ήρθε αυτή η πρόταση, είπα ναι, γιατί. Γιατί αυτή η μυθοπλασία, αυτό το σίριαλ, είναι σε ένα χώρο που λέγεται Μάνη και η ευρύτερη Μάνη, που προβάλλει τόσο πολύ σωστά, πιστεύουμε, αυτό τον τόπο και με τέτοια δυναμική, που αν θέλετε ενώνει λίγο αυτή την προσπάθεια της προβολής. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι τα οπτικοακουστικά μέσα είναι τα πιο ισχυρά μέσα επικοινωνίας και προβολής ενός τόπου. Εμείς δηλαδή κάνουμε Τα πιο επιδραστικά, αυτά που έχουν το μεγαλύτερο feedback, γι' αυτό στηρίζουμε πάρα πολύ και στο ΝΕΟΤ και έχουμε κάνει και μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΟΜΕ και με το Κέντρο Κινηματογράφου, με μια συνεργασία, τόσο ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε κι εμείς και να προβάλλουμε όποια παραγωγή και συμπαραγωγή, ειδικά από το εξωτερικό, που γίνεται στην Ελλάδα μας. Ο νέος νόμος βοηθάει, παλέψαμε πολύ γι' αυτό. Θυμάμαι από το 2014 που ήμουν υφυπουργός πολιτισμού, το είχα φέρει πρώτο θέμα στο τραπέζι. Και χαίρομαι που σήμερα υπάρχει αυτή η πρόσκληση και των έξω να έρθουν με ευνοϊκότερους όρους οικονομικούς να κάνουν γυρίσματα στην Ελλάδα. Μην μας το κάνετε τεχνοκρατικό. Θέλουμε να το κάνουμε πιο συναισθηματικό, πιο προσωπικό. Μην μας το κάνετε τεχνοκρατικό. Το συνέστημα είναι ότι για μένα είναι μια ψυχική, ειλικρινά, στήριξη και ανάταση το να μπορώ να είμαι σε αυτή τη δουλειά. Ξέροντας απολύτως βέβαια ότι η τεράστια μεγάλη μου ευθύνη είναι εδώ, σε αυτό το χώρο, αλλά που κατά κάποιο τρόπο συνδέονται και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Πάντως, κυρία Γκερέκο, επειδή δεν έχω χάσει επεισόδιο από τη Γη της Ελιάς, τώρα βέβαια αναγκαζόμαστε και ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Να ξέρετε λοιπόν ότι το βλέπω από την πρώτη μέρα το σύριαλ αυτό. Τώρα, επειδή ξυπνάμε νωρίς, θα το δω το Σαββατοκύριακο. Μπαίνω δηλαδή και κοιτάω τα. Μην την ακούτε με τα γλυκά. Θα ζητήσει να κάνετε spoiler τώρα. Να ξέρετε. Οπότε ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η γαστρονομία είναι μέσα, τα ήθη, τα έθιμα. Οι εικόνες από τη Μάνη όλο το χειμώνα και το καλοκαίρι. Τις εικόνες από τη Μάνη, τα τοπικά προϊόντα εκεί, οι άνθρωποι, η φιλοξενία τους, η ζεστασιά τους, όλο αυτό το οποίο λοιπόν περνάτε και εσείς, αλλά φυσικά και οι υπόλοιποι εξαιρετικοί ηθοποιοί που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σίριαλ, στη Γη της Ελιάς. Λοιπόν. Εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω, τι θα δούμε τα επόμενα επεισόδια και ειδικά στο δικό σας το ρόλο ως Αθηνά, επειδή είσαστε και στη διαδικασία, δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Έτσι, να μην ρωτήσω λοιπόν, επειδή είσαστε στη διαδικασία να υιοθετήσετε και ένα παιδί. Πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί, τι να περιμένουμε. Να τα μας, τα προσωπικά θέματα της Αθηνάς. Λοιπόν, αστειευόμαστε όμως, ειλικρινά, έχω τη μεγάλη χαρά να είμαι με σπουδαίους ηθοποιούς που δεν βρίσκονται εύκολα όλοι μαζί. Έχω την τεράστια χαρά να παίζω με τη Μάρο Κοντού,
να, με τον Νίκο Γαλανό, με τον Τζαρούχα, με όλους, με τον Μπαρτσαλάκη, τον Γιώργο και με όλους, με τη Λιδία την Κονιόρδου. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι πάρα πολύ δελαστικό, η τεράστια εμπειρία. Όσον αφορά τα spoiler, δεν μπορώ φυσικά να εκθέσω το μέλλον της σειράς, mm-hmm. αλλά σας περιμένουν πάρα πολύ όμορφες εκπλήξεις. Η αλήθεια είναι έχουμε και εκπλήξεις. Με κάνει χαρούμενη, γιατί είναι ένας πολύπλοκος ρόλος. Mm-hmm. Εγώ πάντως δεν θα ξεχάσω και θα το πω αυτό, γιατί πάντα το συζητούσα και με τον άντρα μου όταν το βλέπαμε. Όταν λοιπόν εσείς πηγαίνατε στο εργοστάσιο εκεί που ήταν τα κορίτσια και η Άννα και η Ευτυχία και δούλευαν, ο τρόπος που αντιμετωπίζατε το προσωπικό. Αυτή η ωραία εικόνα. Για να βρίσκει, κατάλαβες, γιατί αλλιώς δεν θα έρχονταν να δουλέψουν. Όπως λέγαμε για τον τουρισμό. Ακριβώς. Ωραίες συνθήκες. Συνθήκες κάποιος λοιπόν για να πάει και να δουλέψει με την ψυχή του. Γιατί η ελιά, επειδή και εγώ έχω μαζέψει ελιές, θέλω να σας πω, είναι δύσκολο πράγμα. Σπορ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν δεν υπάρχουν κάποιες συνθήκες και κάποιες προϋποθέσεις, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να εργαστεί και να αποδώσει. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχω από την παιδική μου ηλικία, είμαι μέσα σε δύο τομείς. Mm-hmm. Από τη μία ελιά, ελαιοπαραγωγή, παππούς μου, ελαιοτριβείο, ελαιώνες και τα λοιπά, γιατί Κέρκυρα, ελιά, λάδι και τουρισμός. Λοιπόν, για μένα αυτά είναι αλληλένδετα, είναι μέσα στο DNA μου. Αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα μου και τα προϊόντα της. Το λάδι είναι ο ρευστός χρυσός των προϊόντων μας, mm-hmm. και η ανάδειξή του σε όλα τα επίπεδα είναι αναγκαία και πρέπει να γίνει. Σας είπα προηγουμένως για αυτή τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων μας με τον τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν τώρα στα ξενοδοχεία μας και στην εστίασή μας να έχουμε πάνω από 70-80% εισαγόμενα προϊόντα. Το φωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη. Σωστά. Πρέπει αυτοί οι δύο τομείς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να συνεργαστεί άρρηκτα με το Υπουργείο Τουρισμού και με τον ΝΟΤΟΣ αφορά την, και έχουμε κάνει προσπάθειες και πιστεύω στη νέα φάση, εφόσον βέβαια ο λαός ό,τι αποφασίσει θα δώσει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να συνεχίσει μια συνεργασία, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνδεθούν ο αγροτικός τομέας με τον τουρισμό. Πρέπει να δημιουργήσουμε παραγωγικούς τομείς και παράπλευρα του τουρισμού. Να πως οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να ασχοληθούν και έμεσα με τον τουρισμό. Αν ασχοληθούν και με τη γη τους και σωστά, τα προϊόντα τους πάνε στο μεγάλο πεδίο που λέγεται τουριστική οικονομία. Ωραίο project είναι αυτό. Ελιά, η γη της ελιάς είναι ο τίτλος που με συγκίνησε από την πρώτη στιγμή. Και είπατε το ναι. Και έπαιξε ναι. πολύ σπουδαίο ρόλο. Στην απόφασή σας. Ναι. Ποιες ταινίες γυρίζονται αυτό το διάστημα στην Ελλάδα? Υπάρχουν έτσι κάποιες ξένες παραγωγές, πάντα αναφερόμαστε, που έχουν επιλέξει κάποια σημεία ναι, εδώ στη χώρα μας? Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τίτλους, όμως mm-hmm. παρόλα αυτά στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται νέες ταινίες. Ήδη έχουν γίνει αρκετές, όπως ξέρετε, στα καινούριο στούντιο που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης στην Κρήτη, κοντά στη Μάνη, mm-hmm. ήρθαν από τη Γερμανία και θα γυρίσουν μια ταινία σε ένα χωριό της Μάνης. Είδατε η Μάνη πως καλεί τώρα και άλλους ανθρώπους πολύ. Και υπάρχουν χωριά στη Μάνη. Υπάρχουν προτάσεις που αφορούν πολύ και στα νησιά μας. Mm-hmm. Υπάρχουν χωριά στη Μάνη στα οποία ακούς 50-50 γερμανικά και, και ελληνικά. Γιατί όταν εμείς τα εγκαταλείψαμε αυτά τα χωριά και κατεβήκαμε στις πόλεις ή στις κομοπόλεις, εν πάση περιπτώσει, αναλόγως, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πήγαν εκεί. Τα αγόρασαν άλλοι. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πήγαν εκεί και κάτι βρήκαν σε αυτά τα χωριά. Και τα αξιοποίησαν. Και τώρα ξαναπάμε και τα βρίσκουμε. Εγώ γνώρισα τη Μάνη τότε που η Βάθια, ακόμη θυμάστε η Βάθια, το καταπληκτικό αυτό χωριό που είναι σαν καστροπολιτεία πάνω στη Μάνη. Είναι πολύ γνωστό το πόσιμο, το οποίο βέβαια ήταν, ο ΕΟ το είχε πάρει, το είχε αναστηλώσει. Δυστυχώς αφέθηκε πάλι στην τύχη του, είναι ένα θέμα κι αυτό. Όπως και τα σπήλαια του Δυρού, είναι ένα θέμα κι αυτό. Πώς είναι δυνατόν να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή να απολαύσουμε τα σπήλαια του Δυρού, που είναι τα πιο εξαιρετικά μας δέλεαρ για τη Μάνη επίσης? Ένα άλλο θέμα απασχολούμε και το συζητάμε την ΕΤΑΔ, γιατί έχουμε τη δικαιοδοσία αυτή τη στιγμή και εύχομαι γρήγορα να λυθεί, να γίνει η αποκατάστασή τους. Την είχα γνωρίσει λοιπόν τότε με το κορίτσι της Μάνης. Βλέπετε, με κυνηγάει εμένα η Μάνη. Η πρώτη μου ταινία ήταν το κορίτσι της Μάνης. Δύο μήνες έζησε εκεί. Μάλιστα. Και ήταν τελείως διαφορετική ζωή. Όντως ήταν αφημένη, δεν υπήρχε πανέμορφη. Αλλά τότε είχα αρχίσει μετά και από την ταινία που είχε σε όλο τον κόσμο είχε προβληθεί η ταινία και στο Φεστιβάλ Κανών. Άρχισε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Μάνη και πολλές αγορές από τους ξένους. Είτε ήταν Γερμανοί, ήταν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι ακόμα. Κυρία Κερέκου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η Ελλάδα μας είναι ένα καλλιδοσκόπιο. Είναι μια απέραντη χώρα με εξαιρετικές ευκαιρίες παντού. Κάθε γωνιά της και ένας προορισμός.
και βάζοντας και το πρόσημο αηφορία και βιώσιος τουρισμός, θεματικός, βιωματικός, μπορούμε πραγματικά να έχουμε μοναδικότητες που καμία άλλη χώρα δεν έχει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει τις δικές της μοναδικότητες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας, την αγάπη.